προχθές, κατά τις 2 παρά το μεσημέρι, 2 παρά τέταρτο, κατέβαινα από το σπίτι μου που διαμένω στην οδό Σκαλιδρόμου, την οδό Σκρίτσα. Πριν φτάσω για να στρίψω, κατεβαίνω με 15-20 χιλιόμετρα για να στρίψω στην οδό Διάκο, επειδή αυτό το οδόστρωμα έχει πάθει καθίζηση εδώ και 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω, το μηχανάκι έφυγε. Δεν μπορούσα να το κρατήσω και συνεπώς να πέσω. Έχω χτυπήσει στην κλίδα της ομοπλάτης, έχω πάθει ράγισμα κάταγμα. Σηκώθηκα σιγά σιγά μόνος μου. Στο ίδιο ακριβώς σημείο εδώ που βλέπετε έχουν βάλει για να καλύψουν την άμμο, γιατί το οδόστρωμα έχει πάθει καθίζηση πάνω από 50-60 πόντους και έχει 2-3 χρόνια. Πέσανε 2 άτομα. Τα προηγούμενα παιδιά που πέσανε και αυτά δεν τρέχανε και φορούσανε κράνος. Αν δεν φορούσαν κράνος, θα είχαν σκοτωθεί. Μόνο οι περίοικοι που μένουν στην πολυκατοικία, στην οδό Σκρίτσα και απέναντι από τα μαγαζιά, από το κομμωτήριο και από το ηλεκτρικά του κ. Στεριανού, τους έχουν κάνει σύσταση από ό,τι μου είπανε 3-4 φορές. Και ήρθανε σήμερα το πρωί, μετά τις 9, για να το φτιάξουν. Το βλέπετε. Ύστερα από 2 χρόνια. Τα περισσότερα, περαιτέρω, μπορεί να σας τα πει και ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος, ο οποίος διαμένει στην πολυκατοικία, με είδε, βγήκε στη βεράντα μαζί με τη γυναίκα του, φώναξε 3 φορές, χτυπήσετε. Εγώ δεν μπορούσα βέβαια γιατί είχα σοκαριστεί. Σηκώστηκα σιγά σιγά μόνος μου, ήμουνα και ζεστός, το μηχανάκι το πήρανε, βρίσκεται την αντιπροσωπεία, πιάζει ο Κώστας. Το μηχανάκι είχε όλα τα χαρτιά, άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια, περασμένο χτέο, καινούργια ελαστικά και πήρα ταξί και πήγα στο νοσοκομείο. Ό,τι είπε είναι όλα αλήθεια. Αυτός ο δρόμος είναι χαρμαγκιόλα, από ό,τι πετάγονται τούβλα, βγαίνουν, τα μαζεύουν μπροστά τα μηχανάκια, πέφτουν πάρα πολύ. Τα τούβλα δεν είναι χτισμένα με τσιμέντο, είναι με άμμο. Με αποτέλεσμα να γυρίσουν όλα τα μηχανάκια. Βγαίνουν τα τούβλα με τη φόρα που κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα, γιατί θεωρείται πεζόδρομο. Αλλά δυστυχώς δεν είναι πεζόδρομος. Δεν είναι πεζόδρομος. Από τη στιγμή που έχει τούβλα, πάει να πει ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία. Δυστυχώς όμως τα έχουν κάνει με τσικότσι και μας έχουν καταστρέψει του καράζ. Ό,τι είπε εδώ πέρα είναι όλα αλήθεια. Μπήκα στο μπαλκόνι και τον είδα που ήταν κάτω. Τον φώναξα, τον ξαναφώναξα να μπορέσει να έρθουμε να του πάρουμε να τον πάμε στο νοσοκομείο. Αυτός ο δρόμος δεν έχει χτιστεί με. Είναι πλακόστρωτο όπως το βλέπετε. Όπως ζουμάρει η κάμερά σας, δεν έχει χτισμένο με τσιμέντο, είναι με άμμο. Και δεν είναι για αυτοκίνητα και μηχανάκια ταχείας κυκλοφορίας, είναι μόνο για πεζούς. Περνάνε φορτηγά, περνάνε λεωφορεία, περνάνε ταξί, περνάνε αστικά μηχανήματα, όπως είναι η οδός Διάκου. Πρέπει να ξυλωθεί όλο αυτό το τούβλο, να ησυχάσουμε, να πέσει μια άσφαλτο και να ησυχάσουμε. Εμείς ζητάμε. Δεν γίνεται, να ξαναπάει όπως ήταν πρώτα. Όπως ήταν πρώτα, με πίσα, με άσφαλτο. Το οδόστρωμα το βλέπετε και μόνο έχει καλύψει τέτοιο. Η φιγούρα, τα τούβλα δεν μας χρειάζεται. Έχει καταστραφεί. Να μπορούμε να περπατάμε.